κάθε αύριο. Οι επόμενες κινήσεις των ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση. Αλλαγή σελίδας με στόχο τα προβλήματα της καθημερινότητας, επιχειρεί ο Στέφανος Κασελάκης. Αποκαλύψεις Βίτσα στο Άξιον 24 για το νέο κόμμα που ετοιμάζει η Ομπρέλα. Ο κομβικός ρόλος της Έφης Αχτσιόγλου που ζυγίζει τα επόμενα βήματά της. Σε Έλληνα οπαδό ανήκει το αποτύπωμα στο μαχαίρι που δολοφόνησε τον Μιχάλη Κατσούρη. Τι ισχυρίστηκε ο 35χρονος που έχει συλληφθεί για επεισόδια που είχαν πραγματοποιηθεί στο Βόλο. Νέο βίντεο περιγράφει καρέ-καρέ τις συγκρούσεις τη μοιραία νύχτα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντείνονται οι πιέσεις από τη Δύση στο Ισραήλ για ανθρωπιστικές παύσεις στις πολεμικές επιχειρήσεις. Συνάντηση Μητσοτάκη αύριο στο Βερολίνο με τον Όλαφ Σόλτς. Στο επίκεντρο οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γύρω από τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν μεταφερθεί συγκρούσεις. Το Ισραήλ εκτιμά πως η Χαμάς τα χρησιμοποιεί ως ασπίδα και ορμητήριο. Αλμυρές οι τιμές για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά που έκαναν την εμφάνισή τους. Στα 16 ευρώ το κιλό κυμαίνονται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Στα 15 ευρώ οι δίπλες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τις επόμενες κινήσεις μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση στην Κεντρική Επιτροπή που έφερε τη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζουν όλα τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ο Στέφανος Κασελάκης θέλει να αλλάξει σελίδα, στρέφοντας την προσοχή σε θέματα επικαιρότητας. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της μετά τη σκληρή κριτική που εξαπέλυσε εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ομπρέλα αποχώρησε και ετοιμάζεται να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα. Στο μέτωπο του πολέμου συνεχίζονται οι μάχες στη Γάζα, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί γύρω από τα νοσοκομεία. Ενώ εντείνονται οι πιέσεις της Δύσης προς το Ισραήλ για ανθρωπιστικές παύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον πολιτικό μας συντάκτη Αντώνη Γκιόκα, ο οποίος έχει πληροφορίες για τις κινήσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον Σαραφείμ Κοτρότσο με πλούσιο παρασκήνιο για τα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, θα μας ενημερώσει για το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Βλέπουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Βρίσκεται στο Βερολίνο. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη εκεί. Αύριο θα έχει συνάντηση και με τον Όλαφ Σόλτς και η Ήρα Ορχάνη, καθώς είχαμε ανατροπή στη δολοφονία του Χρήστου Κατσούρη. Πάμε να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε. Πόλεμος δηλώσεων, αλληλοκατηγορίες και ενδεχόμενες νέες αποχωρήσεις συνθέτουν το παζλ της νέας ημέρας που ξημερώνει για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία οδήγησε στο σχίσμα με την αποχώρηση της Ομπρέλας. Ο Στέφανος Κασελάκης επιχειρεί τώρα να τραβήξει διαχωριστική γραμμή και να γυρίσει σελίδα. Είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξή μας, όπου ενωμένοι και με φρέσκες ιδέες, φρέσκο λόγο, θα πάμε μπροστά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να απεμπλακεί από τα διαλυτικά φαινόμενα στο κόμμα του και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία κατηγόρησε επισκεπτόμενο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι αφήνει τα ολιγοπόλια να δρουν χωρίς φραγμούς. Η αιτία της ακρίβειας σε κάθε έκφανση της ζωής του Έλληνα πολίτη, από τα καύσιμα μέχρι τα τρόφιμα και το ρεύμα, είναι δομική. Παρά την επιχείρηση Κασελάκη για φυγή προς τα εμπρός, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο γαϊτανάκι αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Δεν περίμενα τέτοιο έλλειμμα δημοκρατικής κουλτούρας. Το είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει πια από τα όρια μιας αντιπαράθεσης, όσο και σκληρής να είναι. Ό,τι ειλικρινά είχε πει ο φίλος μου και ο σύντροφος ο Νίκος Φίλης για τραμπισμό, τελικά επιβεβαιώθηκε. Ήταν μια μουσολινικής έμπνευσης λόγος. Η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου παραμένει μεν μέχρι νεοτέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ωστόσο ανά πάσα στιγμή έτοιμη να πατήσει τη σκανδάλη και να αποχωρήσει. Αποστάσεις από την επίμαχη ομιλία Κασελάκη κράτησε μέσω του Άξιον 24 και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Υπήρχαν εκφράσεις μέσα στην ένταση οι οποίες εμένα προσωπικά με ξένησαν. Οι αποχωρήσαντες βουλευτές όχι μόνο δεν παραδίδουν τις έδρες τους, αλλά εξαπολύουν μύδρους εναντίον της ηγεσίας. Έχουμε και εμείς νοπή εντολή από ένα λαό όπως ψήφισε.
και προσωπικά. Δεν πρόκειται να παρετηθώ. Είναι μια ιστορία που έχει κλείσει εδώ και 2 μήνες που αποχώρησα από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τους πανηγυρισμούς για την αποχώρηση της ομπρέλας, ο Παύλος Πολάκης ξυφουλκεί εναντίον του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Όταν κάποιοι το λέγανε από χρόνια, αλλά και στις προεκλογικές ομιλίες πως το μαξιλάρι θα μπορούσε και έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο, ήμασταν εκτός γραμμής. Τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια. Στα Σκαριά βρίσκεται ήδη νέος πολιτικός φορέας, όπως αποκαλύπτουν τα στελέχη που κατέβηκαν από το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ τρένο. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο Δημήτρης Βίτσας σκιαγράφησε τις προθέσεις του, ανοίγοντας την πόρτα στο Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά αποκλείοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα επιχειρηθούν συζητήσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένας τέτοιος χώρος ριζοσπαστικής αριστεράς. Με τη Ζωή το βλέπω δύσκολο. Το Μέρα 25 νομίζουμε ότι χωράει. Ουδέποτε έκανα συζήτηση με τον Βίτσα ή τον Τσακαλώτο, ουδέποτε θα κάνω συζήτηση με όποιους πρόδωσαν την αριστερά, τους πολίτες και τους αγώνες για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Το ότι κάποιοι συνειδητοποίησαν πολιτικά αδιέξοδα και αποχωρούν σήμερα από τα μνημονιακά κόμματα δεν τους δίνει το δικαίωμα να εμπλέκουν το Μέρα 25 στη συζήτηση. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επόμενες κινήσεις της ομπρέλας. Και εκεί θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη μέρα και κυρίως στην αριθμητική αυτής της σύγκρουσης. Ήδη 2 βουλευτές ανεξαρτοποιήθηκαν. Να δούμε όμως αν θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Ενώ η Εφη Αξιόγλου άσκησε κριτική κατά διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της. Μαζί μου είναι ο Αντώνης Γιώγας για να δούμε μαζί, Αντώνη, αυτή την αριθμητική στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Βασίλη, το βασικό είναι γιατί η Εφη Αξιόγλου είναι ρυθμιστικός παράγοντας αυτή τη στιγμή μέσα στη σύγκρουση. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί τόσο ίδια όσο και τα στελέχη που συσπυρώνονται γύρω της. Υπήρξαν πρώτο κλασσά αντιπουργοί του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια πολύ στενή του συνεργάτη και τον απλό λόγο ότι η ίδια έχει κοντά της 7 βουλευτές. Υπάρχουν λοιπόν οι 2 που είναι ήδη εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, είναι η κυρία Πέττη Πέρκα, είναι από τη μεριά της ομπρέλας, έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα διαγράφησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχει η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είναι, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ο ρυθμιστικός παράγοντας της όλης ιστορίας, διότι ηγείται μιας ομάδας που περιλαμβάνει άλλους 6 βουλευτές. Και μία, η κυρία Αχτσιόγλου, 7. Να δούμε λοιπόν και τους 6 βουλευτές οι οποίοι απαρτίζουν αυτήν την ομάδα. Είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, είναι ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Θεάνο Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Δημήτρης Τσανακόπουλος. Τώρα τι συμβαίνει. 7 τα στελέχη που είπαμε της ομάδας Αχτσιόγλου. 2 οι βουλευτές της ομπρέλας, οι οποίοι έχουν ήδη φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι 9. Και στην επόμενη κάρτα μας θα το δούμε συγκεκριμένα. Είναι 9. Για να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα, χρειάζονται 10. Άρα ένας ακόμα. Άρα αν ένας δεν ακόμα. Υπολογίσουμε και την κυρία Τσιόκου. Όλα αυτά βέβαια. Ένας ακόμα. Ακριβώς. Όλα αυτά υπό την αίρεση ότι θα επέλθει η σύγκρουση, ίσως και πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύουν ορισμένοι ότι αυτό θα συμβεί. Και φυσικά χωρίς να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι ταλαντεύονται αυτή τη στιγμή στο αν τυχόν έρθει αυτή η σύγκρουση, στο τι θα πράξουν στην πορεία, αν θα φύγουν ή αν θα μείνουν. Γι' αυτό λέμε τι θα πράξει η κυρία Αχτσιόγλου, αν θα φύγει δηλαδή η Εφη Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ότι θα φύγει η ομάδα τη κυρία Αχτσιόγλου. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι την Παρασκευή λέγαμε Σεραφείμ ότι τη Δευτέρα μετά την Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι το ίδιο κόμμα, το κόμμα όπως το γνωρίζαμε και νομίζω έτσι ακριβώς έγινε. Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι αν έχει περάσει η θύελα, αν έχει τελειώσει αυτή η κρίση ή αν θα έχει και συνέχεια όλο αυτό. Νομίζω το περιέγραψε πολύ καλά ο Αντώνης. Προφανώς και δεν έχει περάσει η θύελα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει έστω και με την σημερινή του μορφή μέχρι το συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο να δούμε πότε θα γίνει και πώς θα γίνει, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ακόμα δεν έχουν περιγραφεί. Πολλό δε μάλλον δεν έχουν ξεκινήσει. Θα το δούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι με ένα άλλο κόμμα, προφανώς όπως το είχαμε πει, και από την άλλη είναι επίσης προφανές ότι εδώ υπάρχουν τα εξής 2 σημεία τα οποία αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε. Πρώτον, ο Στέφανος Κασελάκης κερδίζει χρόνο. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, κέρδισε κάποια πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως όμως κέρδισε χρόνο προκειμένου να ανασυνταχθεί και να μπορέσει να μιλήσει πολιτικά. Κρίσιμο σημείο τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, οι δημοσκοπήσεις. Εάν στις δημοσκοπήσεις εμφανιστεί να κερδίζει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει και θα πει ο Κασελάκης και η ομάδα του ότι είδατε, μόλις φύγαν τα βαρύδια, κάτι κερδίσαμε. Κάτι τσιμπήσαμε, ναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είναι η Εφη Αξιόγλου. Η Εφη Αξιόγλου
είναι πλέον ουσιαστικά αυτή που ενσαρκώνει την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Την εσωκομματική αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση αντιπολίτευση. Ακριβώς. Υπό την έννοια αυτή, και η Αξιόγλου δεν είναι Τσακαλώτος. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Η Αξιόγλου είναι ένας τέλεχος, πολύ πολύ δημοφιλέστερη από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Πήρε περίπου το 45% στην εσωκομματική εκλογή. Άρα μπορεί ο απόλυτος αριθμός να είναι 10-12 χιλιάδες ψήφοι, αλλά περίπου ένα στους δύο της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε την Αξιόγλου. Άρα είναι μια αξιοπρόσεκτη πολιτική προσωπικότητα, δημοφιλής, έχει πέρασμα στα μίντια και βεβαίως στοιχίζεται δίπλα της αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσως περισσότεροι βουλευτές που απλώς δεν έχουν βγει ακόμα μπροστά. Θεωρώ ότι το 10 της κοινοβουλευτικής ομάδας εύκολα θα το πιάσει. Υπό την έννοια αυτή πρέπει νομίζω να δούμε ότι δίπλα στην Αξιόγλου το Σαββατοκύριακο στάθηκε ένα άλλο πρόσωπο που εγώ το θεωρώ πρόσωπο κλειδί από εδώ και πέρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ανέβηκαν μαζί στο Βήμα για να παρέμβουν. Βεβαίως κάτι λέει, διότι ο Τεμπονέρας είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλής. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης εμπιστεύθηκε να είναι επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής. Το άθροισμα λοιπόν, εάν προκύψει, γιατί μένουν κάποιες συνεννοήσεις, Αχτσιόγλου Τεμπονέρας, είναι ένα άθροισμα αρκετά σημαντικό. Τώρα, Σεραφείμ, υπήρξε μια πληροφορία που ήθελε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμέσως, όχι άμεσα, ότι υπήρξε μια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Λοιπόν, νομίζω ότι η πρωτοβουλία για την τροπολογία που κατατέθηκε, Βασίλη, μιλάει από μόνη της. Τον τελευταίο καιρό υπήρξαν ελάχιστα πρόσωπα, πολύ πολύ ελάχιστα, που μιλούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι καθοριστικό για δεκαετίες στην οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για τον ίδιο, είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Όταν βλέπεις λοιπόν κείμενο πρωτοβουλίας προκειμένου να επέλθει μία ανακοχή για να αποσυρθεί το δημοψήφισμα Κασελάκη και υπογράφεται από τον Αλέκο Φλαμπουράρη και μαζί η Όλγα Γεροβασίλη, που το σημείο αναφοράς της είναι πάντοτε ο Αλέξης Τσίπρας, σωστά, μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα ότι υπήρξε έμεση παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για να αποσωβηθούν τα χειρότερα. Και κατά τη γνώμη μου αποσωβήθηκαν. Το γεγονός ότι η ομάδα Αξιόγλου δεν έφυγε αυτό το Σαββατοκύριακο και έδωσε λίγο χρόνο προκειμένου να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μάλιστα, οφείλεται και σε αυτό. Λοιπόν, Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μέτωπο του πολέμου θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το άγριο σφυροκόπημα των Ισραηλινών στα νοσοκομεία της Γάζας, καθώς εκτιμάται ότι η Χαμάς τα χρησιμοποιεί ως ασπίδα και ως ορμητήριο. Μάλιστα, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στον καταβλισμό Αλ-Σάτι βρέθηκε ένα τεράστιο πλωστάσιο των τρομοκρατών, ενώ όπλα ήταν κρυμμένα ακόμα και σε παιδικά δωμάτια. Οι δυνάμεις του Ισραήλ πολιορκούν το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, με την κατάσταση εκεί να είναι δραματική. 6 πρόωρα βρέθηκε και 9 σοβαρά άρρωστοι πέθαναν λόγω έλλειψης ηλεκτρισμού. Την ίδια ώρα, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο πως αυτός ο πόλεμος είναι και δικό σας, όχι μόνο του Ισραήλ, προκαλώντας αίσθηση. Ισραηλινά άρματα μάχης σφυροκοπούν την καρδιά της πόλης της Γάζας, όπου πεζοπόρα τμήματα του στρατού προελάβουν και σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τους τρομοκράτες και τις εγκαταστάσεις της Χαμάς. 300 τούνελ της οργάνωσης έχουν χτυπηθεί σε συνολικά 4.300 επιθέσεις από την αρχή του πολέμου. Ένας πόλεμος, ο οποίος δεν είναι μόνο του Ισραήλ, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Kirsten, it's your war too. It's the war of civilization against barbarism. We have to win it, and we will. Ο Ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του στον προσφυγικό καταβλισμό Αλ-Σάτι. Εκεί εντοπίστηκε ένα πραγματικό οπλοστάσιο κρυμμένο σε πολιτικές υποδομές, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, τζαμιά και κατοικίες, αλλά και στο σπίτι ηγετικού στελέχους της Ισλαμικής Τζιχάντ, μέσα σε παιδικό δωμάτιο. חימוש רב, וסטים של לחימה, מדי לחימה טקטיים.
Δραματική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας, τα οποία σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχουν τεθεί όλα εκτός λειτουργίας. Το νοσοκομείο Αλσίφα, που έχει ξεμείνει από ηλεκτρικό ρεύμα, μετατρέπεται σταδιακά από κλινική σε νεκροταφείο. Οι επεμβάσεις γίνονται υπό το φως των φακών, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να βγάλουν τα πρόωρα βρέφη από τις θερμοκοιτίδες, καθώς δεν λειτουργούν. Δυστυχώς, το νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλέον ως νοσοκομείο. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως 6 πρόωρα βρέφη και 9 ασθενείς που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αλσίφα είναι νεκροί λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα που περίπου 3.650 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις εγκαταστάσεις του εν μέσω ρημαγδού πυρός. They died because of the lack of fuel. Of course, there's no electricity for the machines and also because of the lack of electricity and medicine. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται πως άφησε στην είσοδο του Αλσίφα 300 λίτρα καυσίμων για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όμως την επιχείρηση μπλόκαρε η Χαμάς. Ωστόσο, οι αρχές της κλινικής αρνούνται την παράδοσή τους. Αίσιο τέλος είχε για 7 Έλληνες πολίτες που διέμεναν στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου η προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τον Παλαιστινιακό θύλακα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, όλοι τους έχουν περάσει σε Αιγυπτιακό έδαφος, διαφεύγοντας από την κόλαση της Γάζας. Σύνδεση με τον ανταποκριτή του Action 24 στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Είναι τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτό το έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Συρία, αλλά είναι συνδεδεμένες με το Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης. Ναι. Βασίλη, καλησπέρα από το State Department. Η αλήθεια είναι ότι επιτίθενται οι Αμερικάνοι, αλλά δέχονται και επιθέσεις. Μάλλον, ας το πω διαφορετικά, αμήνονται οι Αμερικανοί, διότι πρώτοι αυτοί δέχτηκαν τις επιθέσεις από τους Ιρανούς. Ο αξιωματούχος του Πενταγώνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους δέχτηκαν 4 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με πυράβλους στη Συρία, στις βάσεις που έχουν στη Συρία. Πιστεύουν οι Αμερικανοί ότι πίσω από τις επιθέσεις αυτές κρύβονται το ίδιο το Ιράν και φιλοϊρανικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Έτσι συνεχίζεται, θα έλεγα, ένας πόλεμος που δεν έχει κηρυχθεί ακόμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που όσο και να προκαλεί εντύπωση αυτό που θα πω, δεν σχετίζεται με τον πόλεμο της Χαμάς και του Ισραήλ. Εννοώ, Βασίλη, ότι οι επιθέσεις αυτές και οι αμερικανικές απαντήσεις ξεκίνησαν πριν την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς χτύπησε το εβραϊκό κράτος. Οι τελευταίες επιθέσεις, λοιπόν, έγιναν το απόγευμα της Κυριακής στην πολύ γνωστή βάση Αλ-Σαχάντι, που βρίσκεται στο... Αυτή η βάση ιδρύθηκε για να δίπλα από το πετρελαϊκό κοίτασμα Αλ-Ομάρ της Συρίας. Και επίσης χτυπήθηκε και η περιοχή Ρουμαλίν, όπου βρίσκεται ένας διάδρομος προσγείωσης αμερικανικών πολεμικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Από τη Σαούλ, όπου βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ανακοίνωσε την αμερικανική απάντηση, η οποία φαίνεται, Βασίλη, ότι θα κλιμακωθεί. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν την Κυριακή πλήγματα ακριβίας σε εγκαταστάσεις στην Ανατολική Συρία, που χρησιμοποιούσαν, όπως είπε, οι φρουροί της Επανάστασης και οργανώσεις συνδεόμενες με το Ιράν. Και έγιναν αυτά τα χτυπήματα σε ανταπόδοση των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, όπως είπε, στο Ιράκ αλλά και στη Συρία. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε ότι τα πλήγματα έγιναν αντίστοιχα εναντίον εγκατάστασης εκπαίδευσης και ασφαλούς καταφυγίου στη Συρία και το Ιράκ. Πάντως, έχει σημασία να πούμε ότι ο Υπουργός προειδοποίησε ότι αν δεν σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις αμέσως, τότε δεν θα διστάσουμε, είπε, να κάνουμε και πάλι ό,τι είναι απαραίτητο. Τέλος, και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Ναι, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συναντηθεί σε λίγες ώρες στο Λευκό Οίκο με τον ομόλογό του της Ινδονησίας. Ενώ η συνάντηση αφορούσε αρχικά τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου, η ατζέντα άλλαξε πριν από λίγο. Αφορά πλέον τον πόλεμο της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, Βασίλη. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας είναι επικεφαλής, έχει σημασία, της μεγαλύτερης μουσουλμανικής χώρας στον κόσμο, και ο κύριος Μπάιντεν αποφάσισε να του ζητήσει να ασκήσει την επιρροή του ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτά. Και αυτό μετά τις συναντήσεις και τις εξελίξεις που είχαμε και τις τελευταίες ώρες, Μιχάλη, προφανώς γι' αυτό και άλλαξε η ατζέντα αυτής της συνάντησης. Να σε ευχαριστήσω.
Και θα συνδεθούμε με το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, και τον απεσταλμένο του Άξιον 24, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί εκεί διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς, και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα είναι η ατζέντα. Ναι, γιατί τα ανοιχτά μέτωπα, Βασίλη, βάζουν τη σειρά στην ατζέντα των συζητήσεων με τον Γερμανό καγκελάριο. Και όπως είναι φυσικό, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την πολύ υψηλή ιεράρχηση. Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα και Βερολίνα μοιράζονται ακριβώς την ίδια θέση για το ζήτημα της πολεμικής σύρασης στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουν σταθεί ακριβώς την ίδια πλευρά. Και σε κάθε περίπτωση, στην συνάντηση στη Γερμανική Καγκελαρία αύριο στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, θα μπουν προφανώς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Η οικονομία, το μεταναστευτικό, αλλά προφανώς και τα ελληνοτουρκικά είναι ζητήματα, ειδικά η οικονομία και το μεταναστευτικό, στο οποίο πλέον η αναθέρμανση και η ουσιαστική αναβάθμιση των ελληνογερμανικών σχέσεων έχει μειώσει κατά πολύ την απόσταση, σχεδόν την έχει μηδενίσει, όπως έλεγα, χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές στο Άξιον 24, ανάμεσα στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε με ενδιαφέρον και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ, στη συζήτηση που γίνεται στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ, όπου εκεί κατά πληροφορίες επίσης θα απασχολήσουν τόσο το μεταναστευτικό, όσο και οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και προφανώς και η οικονομία, μιας και η Αθήνα και η πρόοδος που σημειώνει η ελληνική οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης της Γερμανικής από όλα τα πολιτικά μέρη. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, κυρίως για το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία μας αναπτύσσεται ταχύτατα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος μας μειώνεται. Ακόμα και αυτό δεν μπορούσαμε να το είχαμε προβλέψει. Έχουμε μειώσει την ανεργία. Προσελκύουμε επενδύσεις τα τελευταία 3 χρόνια σε ταχυρυθμό και, όπως είπατε, καταφέραμε να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα τις τελευταίες εβδομάδες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ανατροπή στην υπόθεση του Μιχάλη Κατσούρη, που έχασε τη ζωή του έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις αρχές Αυγούστου. Στο μαχαίρι με το αίμα του 29χρονου Μιχάλη ταυτοποιήθηκε το DNA που ανήκει στον Έλληνα οπαδό, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες για επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο Βόλο το 2017. Μάλιστα, στην κατάθεση του οπαδός παραδέχεται πως γνωριζόταν με τον Μιχάλη Κατσούρη, ενώ βίντεο ντοκουμέντο τους δείχνει να κινούνται πλάι-πλάι. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ τα όσα διαδραματίστηκαν το μοιραίο βράδυ της 8ης Αυγούστου έξω από το γήπεδο της ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. Κροάτες χούλιγκαν κυνηγούν τους Έλληνες οπαδούς. Ανάμεσά τους διακρίνονται 29χρονος Μιχάλης Κατσούρης και ο 35χρονος φίλος του, το DNA του οποίου ταυτοποιήθηκε στην λαβή του Σουγιά, που είχε πάνω του το αίμα του αδικοχαμένου φιλάθλου της ΑΕΚ. Μας πρόλαβαν. Ερχόντουσαν 4-5 άτομα από αυτούς σε καθέναν από εμάς. Εκείνη τη στιγμή, εγώ γυρνώντας προς τα πίσω, προτρέπω και τον Μιχάλη να φύγουμε τρέχοντας από το σημείο, γιατί οι Κροάτες είχαν ξεκινήσει να τρέχουν και θα μας περικύκλωναν και κάποιοι εξ αυτών είχαν μαχαίρια στα χέρια τους. Το ρολόι δείχνει 11 και 8 το βράδυ. Ο 35χρονος τρέχει δίπλα-δίπλα με τον Μιχάλη Κατσούρη. Πίσω τους βρίσκονται Κροάτες, ένας εκ των οποίων σηκώνει το κοντάρι που κρατά στα χέρια του και φαίνεται να χτυπά τους 2 οπαδούς της ΑΕΚ. Στο ίδιο στιγμιότυπο φαίνεται ο 35χρονος να κρατά στο χέρι του τον Σουγιά, κάτι που και ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του στις αρχές, προτού τον πετάξει. Ενώ τρώγαμε ξύλο και οι δύο, βρήκαμε ένα κενό χρονικό και πήγαμε να τους ξεφύγουμε και τρέχαμε. Εκείνη τη στιγμή, εγώ ενστικτοδός βγάζω από την τσέπη μου ένα μικρό σουγιαδάκι και ενώ έτρεχα, το είχα στο δεξί μου χέρι. Ο Μιχάλης βρισκόταν σε απόσταση 4-5 μέτρων από εμένα. Τον είχα χάσει από το οπτικό μου πεδίο και όσο έτρεχα εγώ με το σουγιαδάκι δεξιά μου, αριστερά και πίσω μου υπήρχαν Κροάτες. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο Μιχάλης Κατσούρης να τραυματίστηκε κατά λάθος, αφού ο 35χρονος φίλος του φαίνεται να κάνει κίνηση με το δεξί του χέρι, με τον άτυχο Μιχάλη να βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Το μέχρι στιγμής αταυτοποιητό γεννητικό υλικό που βρέθηκε στην λαβή ενός από τα κατασκευθέντα μαχαίρια ανήκει τελικά στον 35χρονο φίλο του Μιχάλη Κατσούρη. Βρέθηκε γεννητικό υλικό ανθρώπου τον οποίο ήδη έχει συλλάβει η αστυνομία στο μαχαίρι. Ήδη γίνονται διεργασίες, ήδη υπάρχουν κι άλλες εξερευνητικές διεργασίες για να μπορέσει να ταυτοποιηθεί αν τελικά
είναι ο υπαίτιος στην δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, αυτός που έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως το εν λόγω μαχαίρι είναι αυτό από το οποίο επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός του 29χρονου, αφού η λάμα του ταιριάζει με το χτύπημα στο χέρι του Μιχάλη. Ο Μιχάλης έφαγε το ίδιο ξύλο με εμένα από σίδερα και ξύλα. Μαχαίρι δεν είδα εκείνη τη στιγμή να τον μαχαιρώνουν, αλλά εκεί γύρω υπήρχαν Κροάτες με μαχαίρια. Ο 35χρονος οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση. Εκεί διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάξης 12 μηνών για συμμετοχή του σε οπαδικά επεισόδια το 2017 και έτσι συνελήφθη. Ο οπαδός στην κατάθεσή του είχε μιλήσει για αυτό το μαχαίρι που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, πάνω στο οποίο βρέθηκε το DNA του, αλλά ήταν και αυτό που είχε πάνω και το αίμα του Μιχάλη Κατσούρη. Μαζί μου είναι η Ήρα Ορχάνη. Για να δούμε, Ήρα, τι ισχυρίστηκε ο 35χρονος στην απολογία του, στην κατάθεσή του, που όπως είδαμε και νωρίτερα, γνωρίζονταν με τον Μιχάλη Κατσούρη. Ήδη από τα τέλη Αυγούστου είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές και εκεί φαίνεται να είχε πει από την πρώτη στιγμή πως πράγματι είχε έναν σουγιά πάνω του, τον οποίο πέταξε κάποια στιγμή κατά την ταραχή, κατά την ένταση των επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει πει πως τον πέταξε την ώρα που έτρεχαν να ξεφύγουν από τους Κροάτες χούλιγκαν, πολύ πριν έρθει σε αυτήν την επαφή με τον άτυχο Μιχάλη, την οποία είδαμε και στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Φέρεται λοιπόν χαρακτηριστικά να έχει πει πως το σουγιά τον πέταξα πολύ νωρίτερα, μόλις μπαίναμε στον πεζόδρομο, εννοεί τον πεζόδρομο που είδαμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα επεισόδια, γιατί φοβόμουν ότι θα με περικυκλώσουν, εννοεί τους Κροάτες χούλιγκαν. Στη συνέχεια της κατάθεσής του, αρνείται κάθε εμπλοκή του στον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου Μιχάλη και χαρακτηριστικά έχει πει πως είμαι σίγουρος ότι αν τον κρατούσα το σουγιά στο χέρι ενώ ο Μιχάλης ήταν δίπλα μου, σίγουρα δεν τον ακούμπησα με το μαχαίρι, αλλά μόνο χέρι με χέρι ακουμπήσαμε ή ώμο με ώμο. Εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, λέει Βασίλη, επειδή φοβόμουν για τη ζωή μου, δεν παρατήρησα καν αν ο Μιχάλης αιμορραγούσε ή όχι. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτήν την νέα εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, θα κληθεί εκ νέου από την ανακρίτρια προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Για αυτή τη μεγάλη ανατροπή, για αυτήν την υπόθεση, Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε η Εύη Βατίδου, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία της στον ανακριτή για το επεισόδιο στην Γλυφάδα με τον τραυματισμό μιας 57χρονης. Ήδη αρνήθηκε ότι εμβόλησε τη μηχανή, λέγοντας πως δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας. Ο συνήγορος της, Αλέξης Κούγιας, υποστήριξε πως τα κατάγματα της 57χρονης είναι από την πτώση από τη μηχανή και όχι από χτύπημα από το αυτοκίνητο. Η Εύη Βατίδου στις 11 το πρωί φτάνει στα δικαστήρια. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και μπαίνει στο ανακριτικό γραφείο. Το πρώην μοντέλο επί μία ώρα έδινε εξηγήσεις για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Γλυφάδα. Όταν βγήκε από το γραφείο της ανακρίτριας, δίπλα της ήταν ο πατέρας της, αλλά και ο πρώην σύζυγός της και δικηγόρος της, Αλέξης Κούγιας. Αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά για μένα. Και δεν τον γνωρίζω, τον κύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην εστεμένη στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε ακούμπησε με το αυτοκίνητό της τη μηχανή και επομένως ότι η πτώση της μηχανής δεν οφείλεται σε εκείνη. Το πρώην μοντέλο απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της το ζευγάρι των μοτοσυκλετιστών. Η ίδια φέρεται να κυνήγησε και να εμβόλησε τη μηχανή τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 57χρονη συνοδηγός. Εγώ έχω ήδη γνωμοδότηση της κυρίας Δημακοπούλου, της ιατροδικαστού, ότι η πτώση, τα κατάγματα που έχει υποστεί η κυρία οφείλονται σε πτώση της από τη μηχανή, πιθανώς έπεσε και η μηχανή επάνω της. Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, όταν της έγινε λοιπόν μια σύσταση αντέδρασε πολύ άσχημα, ακολούθησε ένα φραστικό επεισόδιο. Στο απολογητικό της υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εύη Βατίδου ισχυρίστηκε ότι ο οδηγός της μηχανής της επιτέθηκε, ενώ εκείνη σταμάτησε σε περίπτερο της περιοχής και της έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Εγώ εντελώς ανυποψίαστη και πολύ τρομαγμένη τον κοίταξα και τον ρώτησα γιατί μου επιτίθεται και με βρίζει. Όμως εκείνος συνέχισε να χτυπά το αυτοκινητό μου και να βρίζει, ενώ σε κάποια στιγμή με το κράνος που κρατούσε, χτύπησε με πολύ δύναμη και βιαιότητα, με λύσα και με πρόθεση τον καθρέφτη του οδηγού του αυτοκινήτου μου, με αποτέλεσμα να θράψει τον και να ξεχαρβαλώσει το βραχίωνα του καθρέφτη. Δέχτη αυτή την αλήτικη επίθεση, κάλεσε επί 14 φορές την άμεσο δράση. Για κάποιο λόγο δεν επενέβη η άμεσο δράση. Ακολούθησε το συγκεκριμένο, γιατί η μηχανή του δεν είχε αριθμό. Η Εύη Βατίδου ισχυρίζεται ότι ο οδηγός της μηχανής πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την ιδιότητά της ως πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια και θεώρησε ότι έτσι θα διεκδικήσει αποζημίωση από τον γνωστό ποινικολόγο. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, η μητέρα, η αδελφή αλλά και η σπιτονοικοκυρά της 23χρονης Φέης που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη τον Οκτώβριο του 2021 σε πεζοδρόμιο της Κυψέλης. Πάμε στη Γεωργία Κακή, διότι Γεωργία έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για την υπόθεση. Πράγματι, Βασίλη, η εξέλιξη είναι ότι η αδερφή της Φέης Μπακογιώργου, η μία από τις τρεις κατηγορούμενες δηλαδή, φέρεται να ομολόγησε. Είπε μάλιστα στον ανακριτή κατά την απολογία της ότι τη σκότωσα γιατί τη μισούσα και πήρε πάνω της όλη την ευθύνη. Άφησε απ' έξω και τη σπιτονοικοκυρά και την μητέρα. Από την πλευρά τους, οι άλλες δύο αρνήθηκαν πλήρως τις κατηγορίες. Η σπιτονοικοκυρά ανέφερε ότι λάτρευε αυτό το παιδί και ποτέ δεν θα του έκανε κακό, ενώ η μητέρα δήλωσε ότι είναι τοξικομανής και επίσης ότι δεν θα έβλαπτε την κόρη της. Η αδερφή της 23χρονης Φέης, κατά τη διάρκεια της απολογίας της, ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς όπως είπε, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι και οι τρεις προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα. Πικρές είναι οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά, καθώς οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα φτάσουν μέχρι και τα 16 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα έρχεται νέο μέτρο κατά της ακρίβειας. Η νομοθετική ρύθμιση θα ονομάζεται κάθε μέρα χαμηλή τιμή στο ράφι. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες μπορεί να βρίσκονται ήδη στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων. Οι πικρές τιμές, ωστόσο, δεν φαίνεται να γλυκαίνουν τους καταναλωτές. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τα μελομακάρονα και χωρίς τις κουραμπιέδες. Ας τα φάνε μόνοι τους. Αυτοί που τα φτιάχνουν και αυτοί που τα πουλάνε. Φέτος, οι τιμές στα μελομακάρονα κυμαίνονται από 10 ευρώ και 90 λεπτά έως 16 ευρώ το κιλό, τα μελομακάρονα με σοκολάτα στα 18 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες από 14 ευρώ και 60 λεπτά έως 16 ευρώ το κιλό και οι δίπλες στα 15 ευρώ το κιλό. Αντί για μισό κιλό, θα πάρουμε ένα τέταρτο. Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τιμών παίζει το κόστος των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας. Όπως λένε οι ζαχαροπλάστες, ράλι ανόδου ακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι τιμές σε ζάχαρο, χάρη, βούτυρο και λάδια. Το εγωπρόβιο βούτυρο έχει πάρει αύξηση, οπότε μεταφέρεται, μετακυλείται και στο κουραμπιέ. Το μέλι πάλι έχει πάρει μια μικρή αύξηση. Το αλεύρι σχετικά με την περσινή τιμή του είναι επίσης πιο ακριβά. Η ενέργεια, είμαστε επιφυλακτικοί ότι θα αυξηθεί. Πολλοί πάντως θα είναι και φέτος οι καταναλωτές που θα φτιάξουν μόνοι τους τα χριστουγεννιάτικα γλυκά προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Θα αρκεστούμε σε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Η ακρίβεια έχει εξαγγίσει τα οικονομικά των καταναλωτών. Εκεί που θα αγοράσει ένα κιλό μελομακάρονα θα πάρει μισό κιλό ή ένα κιλό κουραμπιέδες. Αισιόδοξοι δεν είναι ούτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς εκτιμούν ότι παρά τις παρεμβάσεις για την αναχέτηση της ακρίβειας, η ξέφρενη αύξηση των τιμών θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Δεν είναι πολύ εύκολο οι τιμές να ξαναγυρίσουν στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν και φοβάμαι ότι οι ανατιμήσεις αυτές για ένα μικρό χρονικό ακόμα διάστημα θα συνεχιστούν. Ωστόσο, η προσπάθεια για μόνιμη μείωση τιμής θα συνεχιστεί με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κάθε μέρα χαμηλή τιμή», ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τα αρμόδια όργανα να στρέφονται στα σούπερ μάρκετ. Τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι, επιχείρησαν να ταράξουν τουρκικά δημοσιεύματα που υποστήριξαν πως το τραπέζι των συζητήσεων των δύο χωρών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ξεκίνησαν σήμερα στην Άγκυρα μπήκε και το ζήτημα των Ναύτεξ. Η Αθήνα διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τα επίμαχα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως η ατζέντα δεν έχει αλλάξει. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας για τη συνθήκη της Λοζάνης, υποστήριξε πως ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαλόγου. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο επιχείρησαν να διαταράξουν τουρκικά δημοσιεύματα στην πρεμιέρα των συνομιλιών για τα αναβαθμισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με τον Υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας να υποδέχεται στην Άγκυρα την ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρέσβη Θεοχάρη Λαλάκο, δημοσίευμα της Κουριέτ έστρεψε την ατζέντα των συνομιλιών και στη δέσμευση θαλάσσιων περιοχών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Η ατζέντα των σημερινών συζητήσεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη μείωση των ναύτεξ, οι οποίες καλύπτουν μακροπρόθεσμα μεγάλες θαλάσσιες περιοχές. Το διαψεύδω κατηγορηματικά ότι είναι οτιδήποτε τέτοιο που αναφέρεται στην εν λόγω εφημερίδα μέσα στις εν λόγω συζητήσεις. Είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως έχουν περιγραφεί σε κατάλογο από το 2010 και συζητούνται από τις δύο αντιπροσωπείες και δεν υφίσταται τίποτα από αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτό το δημοσίευμα. Θέλω να γίνει σαφές.
Κατά τις συνομιλίες, σύμφωνα με την Αθήνα, τέθηκε επιτάπητος η απευθείας επικοινωνία, ένα κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα και του αντίστοιχου τουρκικού στο Eskişehir. Παράλληλα, στη βάση του κοινού καταλόγου που καταρτίστηκε το 2010, οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, την ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών αντιπροσωπιών, αλλά και συναντήσεις μεταξύ των διοικητών των παραμεθόριων μονάδων. Ιδιαίτερη σημασία στην επανεκκίνηση των συζητήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δείχνει και στην Άγκυρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μερίδα τουρκικών μέσων ενημέρωσης μιλάει για άνοιξη στο Αιγαίο που αρχίζει από σήμερα. Την ίδια στιγμή, σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, οποιαδήποτε σοβαρή ελπίδα για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση μας, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να θεωρεί απολύτως δεδομένες τις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης. Διάλογος ανεφορείων δεν νοείται, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ξεκαθαρίζοντας ότι συζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαλόγου. Κλείδωσε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, η ημερομηνία που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη που είχε καταθέσει το ΚΚΕ. Η Κατερίνα Κανάκη θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Ο κύβος ερήφθη. Η συζήτηση θα διεξαχθεί μεθαύριο Τετάρτη, βεβαίως και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Εγώ να θυμίσω ότι το ΚΚΕ ζητά να διερευνηθεί τι έχει ακριβώς συμβεί στο σιδηρόδρομο από το 97 και μετά. Το ενδιαφέρον εδώ είναι δεδομένο καταρχάς να σας πω ότι θα υπάρξει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή εφόσον η Νέα Δημοκρατία έχει γνέψει θετικά. Το ενδιαφέρον όμως τρέφεται και στο τι κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι, Βασίλη, έχει υπάρξει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός, θα λέγαμε. Πριν από λίγο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προαναγγείλει πως θα καταθέσει αύριο την δική του πρόταση. Τι συμβαίνει? Υπήρξε μια κρούση από την πλευρά της κυρίας Τζάκρη προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει μια συνεννόηση για να κατατεθεί μια πρόταση. Τελικά αυτό δεν ευωδόθηκε και έτσι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις διαφορετικές προτάσεις. Είναι πάντως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το κλίμα μεταξύ των κομμάτων. Να σας πω μάλιστα ότι υπήρξε κένταση νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ της κυρίας Τζάκρη και του κυρίου Παφίλη, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, με συγχωρείτε δηλαδή, όταν η κυρία Τζάκρη κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι είναι το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Καταθέτως αυτή την εξαστική, ήταν μια κατηγορία την οποία επέστρεψε ο κύριος Παφίλης στην κυρία Τζάκρη, Βασίλη. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Οι θέσεις και οι προτάσεις όλων των ομοσπονδιών των ατόμων με αναπηρία τέθηκαν σήμερα επιτάπητος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Οι προτάσεις θα μελετηθούν από τα αρμόδια Υπουργεία και θα ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ. Συνάντηση με τους εκπροσώπους 30 ομοσπονδιών ατόμων με αναπηρία είχαν σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Επιτάπητος τέθηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας 24 έως 30 ετών. Όπως είπε ο Υπουργός Επικρατείας, στόχος της κυβέρνησης είναι να σταθεί δίπλα σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και να άρει κάθε είδος αποκλεισμού. Με οδηγό τη στρατηγική αυτή, εκπονούμε και εξειδικεύουμε σε ετήσια πια βάση τα σχέδια δράσης των Υπουργείων. Νομοθετούμε ώστε να θωρακίσουμε και να προάγουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Είμαστε σταθερά δίπλα σας. Να πετύχουμε μικρές ή μεγάλες νίκες καθημερινά. Να κάνουμε τη διαφορά. Να αλλάξουμε ζωές. Από την πλευρά της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο προωθεί σειρά μέτρων για τα άτομα με αναπηρία, ενώ, όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση γνωρίζει ο θεσμός του προσωπικού βοηθού που έχει ήδη επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης για το κομμάτι Υπουργείο της Προσβασιμότητας και βέβαια όλα τα πολύ σημαντικά έργα της ψηφιακής δεξιότητας με τον Πρόεδρο ήδη συζητάμε τη συνεργασία για τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για τα άτομα με αναπηρία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε για τολμηρές μεταρρυθμίσεις, για τολμηρές αποφάσεις. Οι δύο υπουργοί, αφού άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις που κατέθεσαν οι πρόεδροι, υπογράμμισαν πως η κυβέρνηση θα επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υποστήριξη όλων των ατόμων με αναπηρία.
Αίσθηση έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες η αναφορά της Έφη Τσαχτσιόγλου για το alt-right, δηλαδή την εναλλακτική ακροδεξιά, που κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη ότι χρησιμοποιεί μεθόδους της. Αυτό το ρεύμα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διωγγώθηκε μέσα από το διαδίκτυο, κυρίως μετά την εκλογή Τραμπ. Πρόκειται για εθνικιστές που πιστεύουν μεταξύ άλλων στην ανωτερότητα των λευκών και των αντρών. Με τις ρίζες της σε παλαιότερες μορφές του εθνικισμού, η alt-right ελοχεύει για τα καλά στο αμερικανικό πολιτικό πεδίο. Οι θειασσότες του ακροδεξιού κινήματος ξεπερνούν σε συντηρητισμό τους ρεπουμπλικανούς και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους εθνικιστές, ρατσιστές, υπέρμαχους της λευκής υπεροχής και φυσικά υπέρμαχους της αντρικής ανωτερότητας. The movement supporters say they're defending Western values. Their critics say they're defending white male supremacy. Το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της αμερικανικής αυτής ιδέας. Το 2010, ο ακροδεξιός Ρίτσαρντ Σπένσερ, φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινά διαδικτυακή καμπάνια για να μεταδώσει τις ιδέες του και γίνεται ο αρχηγός της alt-right. The term was coined by Richard Spencer just a few years ago. He credits the election of President Trump with thrusting the movement into the national spotlight. Το 2017, και αφού χαιρετίζει την νίκη Τραμπ με σύμβολα που παραπέμπουν στους Ναζί, ο επινοητής της alt-right δέχεται τη γροθιά ενός οργιζημένου διαδηλωτή. Neo-Nazis don't love me. They kind of hate me, actually. KKK neo-Nazis. Those people don't like me. Are you like the hipster version of the neo-Nazi movement? It's Pepe's become kind of a symbol. Οι κόλποι των ανώνυμων φόρων που επέτρεπαν την ελεύθερη έκφραση χωρίς τους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας έγιναν ο ιντερνετικός παράδεισος των υποστηρικτών της alt-right, οι οποίοι μπορούσαν να εκφράζονται ρατσιστικά με ρητορικές μίσους ενάντια σε όσα μισούν και να αναπτύσσουν ανενόχλητες συνωμοσιολογικές θεωρίες. In terms of policy, the alt-right movement is clear on some issues. It's anti-immigration, anti-globalization and anti-foreign intervention. And that means supporters fall firmly within the Trump camp. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δυναμική του κινήματος. Οι ίδιοι τον υποστήριζαν προεκλογικά, ωστόσο εκείνος δεν αποδέχθηκε ποτέ τη στήριξη. Η συνυποψήφιά του με το χρήσμα των Δημοκρατικών, Χίλαρη Κλίντον, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για τις συνδέσεις του με την ακροδεξιά ομάδα. These are racist ideas, race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women, all key tenets making up the emerging racist ideology known as the alt-right. Αποκορύφωμα του κινήματος, τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021, όταν ο όχλος οργισμένων Αμερικανών εθνικιστών εισέβαλε στο Καπιτόλιο ντυμένοι με δέρματα ζώων και περικεφαλαίες, κρατώντας αμερικανικές σημαίες με στόχο να ακυρώσουν την νίκη Biden και να επαναφέρουν στην προεδρία της χώρας τον Donald Trump. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης που σκόρπισε το χάος στην Ουάσιγκτον και κλώνησε την Αμερική, με την πληγή των επιπτώσεων της ανόδου της ακροδεξιάς να παραμένει ανοιχτή. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται, κυρίες και κύριοι, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία αλλά και Ολλανδία. Πάμε στην Κατερίνα Τζικομάκη για να μας μεταφέρει, Κατερίνα, τις εικόνες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Κυριακή στο Παρίσι σε πορεία για τη δημοκρατία και κατά του αντισημιτισμού μετά την αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία από την αρχή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή στις 7 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θα βρίσκεται νοερά στην πορεία, αν και δεν συμμετείχε, ωστόσο το παρόν έδωσε η Μαρί Λεπέν του κόμματος Εθνικό Συναγερμό. Την ίδια ώρα, μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων λαμβάνουν χώρα σε Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Και στη Φραγκφούρτη εκατοντάδες μάλλον πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, κατηγορώντας τη γερμανική κυβέρνηση για μεροληψία υπέρ του Ισραήλ. Στο Λονδίνο τώρα, εκατοντάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ενώ την ίδια ώρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας με μια συγκέντρωση για το κλίμα κατέληξε με μικροεπισόδια όταν η Σουηδία ακτιβίστρια
Γκρέτα Τούνμπεργκ είπε πως, μίλησε μάλλον υπέρ των Παλαιστινίων και είπε πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη για το κλίμα στην κατεχόμενη γη, εννοώντας τη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, ένας από τους διαδηλωτές την προπυλάκησε, προσπάθησε να της πάρει το μικρόφωνο, λέγοντας πως πήγε στην συγκέντρωση για μια διαδήλωση για το κλίμα και όχι για να ακούσει πολιτικές απόψεις. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνουμε στο μέτωπο του πολέμου, κυρίες και κύριοι. Την δραματική κατάσταση που επικρατούν στα νοσοκομεία της Γάζας περιγράφει μια νεαρή γιατρός, η Σάρα. Εργάζεται στο νοσοκομείο Αλσίβα που δέχεται άγριο σφυροκόπημα από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Λυγίζει όμως όταν μιλά για τους εκατοντάδες τραυματίες και τα μικρά παιδιά που έχουν γεμίσει το νοσοκομείο, το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κόλαση επιγή στο νοσοκομείο Αλσίφα στη λωρίδα της Γάζας. Η Σάρα Αλσάκα, νεαρή χειρουργός στο νοσοκομείο Αλσίφα, περπάτησε για ώρες μαζί με χιλιάδες άλλους που εκτοπίστηκαν βία όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης. Η ίδια περιγράφει συγκλονιστικές στιγμές σε ανάρτησή της στο Instagram. Κι άλλη μια ζωή να ζούσα, δεν θα μπορούσα να ξεχάσω ή να προχωρήσω από αυτό που μας συνέβη. Φύγαμε. Καταργιόμασταν τις ζωές μας στο νοσοκομείο και στη Γάζα. Περπατήσαμε πολύ. Η Σάρα Αλσάκα βρίσκει το κουράγιο και ζητά την τιμωρία όσων τους έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Ο Θεός να τους ταπεινώσει και να τους εκδικηθεί. Σκηνές από τη σημερινή μαζική έξοδο, τουλάχιστον οι σκηνές που μπορέσαμε να τραβήξουμε. Απογοητευμένοι, ταλαιπωρημένοι και φοβισμένοι, περπάτησαν κάτω από τον ήλιο, δίπλα σε τάγκ και πτώματα, έχοντας μαζί τους μόνο τα δελτία ταυτότητάς τους. Η Σάρα Αλσάκα είναι το πρόσωπο που επέλεξε πριν από περίπου μία εβδομάδα το Αλ Τζαζίρα για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ για την κατάρρευση των νοσοκομείων στη Γάζα. Το νοσοκομείο Αλσίφα σφιχτεί από τραυματίες, έτσι η Σάρα τρέχει από τον έναν ασθενή στον άλλον. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων από το Υπουργείο Υγείας του Θύλακα που ελέγχει η Χαμάς τουλάχιστον 11.180 Παλαιστίνοι συμπεριλαμβανομένων 4.609 παιδιών έχουν σκοτωθεί στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά, Monday FC, Ντέμις Νικολαίδης και Γιάννης Πάγκος αναλύουν το τρίτο ημίχρονο των αγώνων και στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Μην χάσετε τα μεσάνυχτα. Action Story πρεμιέρα σήμερα. Ιωάννα Βάσου με πολλές υποθέσεις που αναλύουν την ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.